Ηρακλής 39 με αγώνα λιγότερο, ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 39, Ολυμπιακός 38 εξασφάλισε θέση στα play-off, ΑΕΚ 38, Περιστέρη 37, Μακεδονικός 36 όπως και ο Πανιώνιος, Απόλλων. Την τρίτη θέση στην κανονική περίοδο της Α1 καπάρωσε ο Άρης με το εντυπωσιακό 103-81 επί του Πανιωνίου. Οι παίκτες του Τσάρλς Μπάρτον, παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ κατά διαστήματα, διέλυσαν κάθε αμυντικό σύστημα των Κιανέρυθρων την ώρα που ο Νέστορας Κόμματος έδινε το δικό του σόου. Ο Λαρισαίος έγινε αποδέκτης πολλών ασίστ και τελείωσε εύκολα φάσεις, αν και ο Άρης συνολικά συνδύασε την ουσία με το θέαμα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, ο Τσάρλς Μπάρτον έδειχνε απόλυτα ικανοποιημένος μετά τη λήξη του παιχνιδιού. I was happy about that. Είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα σήμερα για δύο λόγους. Πρώτον, το ότι η ομάδα μου κατάφερε να παίξει με έναν τρόπο τέτοιο που δεν είχε πολλές κάμψεις, δηλαδή με τον τρόπο που ξεκίνησε, έτσι τερμάτισε και το παιχνίδι. Και ότι καταφέραμε για ακόμα ένα παιχνίδι, τρία στη σειρά, να έχουμε καλή αμυντική απόδοση. Πιστεύω ότι τελευταίο καιρό παίζουμε καλά αμυντικά. Και ακόμα κάτι, πιστεύω ότι μάλλον είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε απέναντι στο καλύτερο 4-5 που είναι οι δύο παίκτες του Πανιωνίου της Λίγκας. Ο Άρης προηγήθηκε 30-21 στο δεκάλεπτο και 52-42 στο ημίχρονο, στο τέλος του οποίου ένιωσε μυϊκούς σπασμούς στη μέση ο εκπληκτικός μέχρι εκείνο το σημείο Σμους Πάρκερ και αποσύρθηκε. Στην επανάληψη όμως, η διαφορά αντί να μικρύνει μεγάλωνε, με τον Νίκο Βετούλε να οργανώνει άψογα. Ο Πανιώνιος στηρίχθηκε και πάλι στον Ρούμπεν Ντάγκλας, αλλά ο Αμερικανός δεν μπορούσε να τα κάνει όλα, ιδιαίτερα απέναντι σε έναν Άρη που είχε τον έλεγχο το rebound και έτρεχε συνέχεια στον ευθυνδιασμό. Ο Άρης επικράτησε κατά κράτος. Έπαιξε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό πάρα πολύ καλά. Πιστοποίησε την μεγάλη του αξία. Εμείς ξέραμε ότι για να έχουμε ελπίδες για να διεκδικήσουμε τη θέση μας στα play-off έπρεπε να κερδίσουμε εδώ μέσα. Αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο. Ο Κόμματος σκοράρε 33 για τον Άρη με 12 στα 17 σουτ συνολικά. Ο Φεοντόρ Λιχολίτοφ είχε 17 πόντους και 9 rebound. Ενώ ο Πάρκερ στα 17 λεπτά που πρόλαβε να παίξει είχε 13 πόντους και 5 assist. Ο Ντάγκλας σκοράρε 27 πόντους για τον Πανιώνιο.